με χρηματοδότηση προς το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, ώστε να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για το σχέδιο χωροταξικής οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης στην ευρύτερη περιοχή του Καστελίου, δρομολογείται μία ακόμη σημαντική πτυχή του σχεδιασμού για την πολύπαθη έναρξη κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Απαντώντας σε ερώτηση του Βασίλη Κεκέρογλου, ο Χρήστος Πίρτσης διαβεβαίωσε ότι για να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση, αν χρειαστεί η προετοιμασία για την προκήρυξη, θα γίνει από τα συναρμόδια Υπουργεία. Χρηματοδοτούμε, και το είπα πριν, το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος προκειμένου να βγει. Και είμαστε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Σε περίπτωση που δεν μπορούν οι τεχνικές υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αυτήν την προκήρυξη, να την κάνει το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Χωροταξίας. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Βασίλη Γκέρογλου, ο οποίος επεσήμανε ότι το έργο του αεροδρομίου δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε στο ελάχιστο χωρίς ΧΟΑΠ, αλλά και τα παράλληλα οδικά έργα. Κεντρικό ζήτημα στην ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ήταν το ύψος των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις των γεωργικών εκτάσεων, το οποίο κατά κοινή παραδοχή δεν καλύπτει τους κατ' επάγγελμα αγρότες της περιοχής που χάνουν κάθε εισόδημά τους. Οι άνθρωποι που χάνουν την περιουσία τους μέχρι και 100%. Παραδείγματος χάρη, όποιος χάνει 100% την περιουσία του, να έχει μια προσάυξη 50% στην αποζημίωση. Όποιος τη χάνει κατά 50%, να έχει μια προσάυξη 25%. Και αναλογικά με αυτά τα ποσοστά. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση, έχει εφαρμοστεί από την ελληνική πολιτεία σε άλλα έργα. Είναι ένα έργο που αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο για τα χωράφια που απολωτριώνονται και τα οικόπεδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Μη μου πείτε ότι έξω από το σειρματόπλεγμα που δεν απαλωτριώνεται είναι απόλυτα κατάλληλο για παραγωγή ελαιολάδου ή μποστανικών. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις αποφάσεις των δικαστηρίων, τα οποία είναι εκείνα που καθορίζουν την τιμή μονάδας για τις αποζημιώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Σπίρτζη, εκκρεμεί συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών για να οριστεί τρόπος επιπλέον ενίσχυσης των αγροτών που χάνουν το σύνολο των καλλιεργειών τους, όπως έχει συμβεί και σε άλλα μεγάλα έργα. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, αναζητείται δημόσια έκταση για να διαμοιραστεί στους αγρότες που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Είμαι έρημνα γι' αυτό. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει και με την Περιφέρεια και με άλλους φορείς. Πρώτον, να βρούμε μια δημόσια έκταση στην περιοχή, ώστε να μην χάσουν το παραγωγικό εργαλείο που έχουν όσοι θέλουν. Οι άνθρωποι που έχουν απολωτριωθεί τα χωράφια τους, τα λεωδέντρα τους. Και το δεύτερο είναι να δούμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας που έχει την αρμοδιότητα μία άλλη διαδικασία εκτίμησης όταν απολωτριώνεις κάτι που είναι το παραγωγικό εργαλείο του αγρότη ή οποιοδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι θεσμικά αυτή είναι η λύση και να το προχωρήσουμε πολύ άμεσα. Ο βουλευτής Ηρακλείου στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε και στο θέμα της ονομασίας του νέου αεροδρομίου, προτείνοντας να πάρει το όνομα του οπλαρχηγού Αντώνιου Τρυφιτσού. Ωστόσο, ο κ. Πίρτζης χαρακτήρισε τελείως άκερη μια τέτοια συζήτηση.